Γιατί τελικά παρότι γνωρίζατε το ζευγάρι, δεν αναλάβατε και την ε, είναι... υπεράσπιση ε, τη ε, κυρία Περισμυρίκου. Είναι πάρα πολύ απλό, γιατί ακούω διάφορου να βγαίνουν και να τοποθετούνται επί του θέματο και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ε, Πρωτοετή φοιτητή τη νομική γνωρίζει ότι απαγορεύεται. Είναι αδίκημα είναι το αδίκημα τη απιστία δικηγόρου να γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις από δύο ανθρώπους οι οποίοι αύριο μεθαύριο θα βρεθούν αντιμέτωποι στο δικαστήριο. Α, είστε πεπισμένος ότι θα έρθουν και αντιμέτωποι. Ναι. Θα το δούμε συνέχεια. Αυτό είναι ένα απλά θέμα. Θέλω, θέλω ναι. να το εξηγήσω. Άρα ναι. λοιπόν δεν θα μπορούσα από τη στιγμή που ξέρω πράγματα και από τη μία πλευρά και από την να άλλη. Να τα χρησιμοποιήσετε ει βάρο του ενό ή του άλλου. Είναι τόσο απλό. Το ξέρανε, το είχαμε συζητήσει, είχαμε συζητήσει αυτό το ενδεχόμενο με το ζευγάρι. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Το είχαμε συζητήσει και μάλιστα όταν πληροφορήθηκα από το σύζυγο ότι πλέον δεν θα στηρίξει την σύζυγό του, εγώ δήλωσα ότι παρετούν. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας που έχετε με την οικογένεια προκύψουν ενδείξεις ενοχής της μητέρας ή ενός άλλου μέλους της οικογένειας. Αν θα αναλάβετε και την υπεράσπιση τους. Λοιπόν, σας λέω ξεκάθαρα ότι για να... Υπάρξει, να υπάρξει κατηγορία και δεν μιλάω τώρα για τους γονείς που υπενήσονται όλοι. Για οποιονδήποτε θα πρέπει να προκύπτει και σας ξαναλέω γιατί εδώ πρέπει να το κατανοήσετε. Γιατί αυτό είναι που δεν κατανοούν από αυτά που κάθομαι και βλέπω. Υπάρχουν δύο ιατροδικαστικές. Οι ιατροδικαστικές θα πρέπει να προσβληθούν και να βγει κάποιος να ακυρώσει αυτέ τι δύο ιατροδικαστικέ. Αυτό σας ρωτώ λοιπόν. Και να πει κάτι. Αυτοί, ακούστε κύριε κύριε Λύτρα, να... εσείς, ακούστε λιγάκι. Αν, ακούστε λιγάκι. Ακούστε λιγάκι. Θα πρέπει λοιπόν να βγει κάποιο επίσημα να ακυρώσει αυτέ τι δύο ιατροδικαστικέ. Να πει ενδεχομένω αν υπάρχει άλλη αιτία θανάτου. Αυτή είναι η διαδικασία. Ποια Ασφαλώ. Αυτή θα είναι η διαδικασία. Να δούμε λοιπόν. Πάντω, ε, εγώ από την πείρα μου, αυτό που έχω να σα πω είναι το εξή. Και δεν δε, αποφεύγω την ερώτηση. μου Θα σα απαντήσω. Δεν περνάει από το μυαλό μου ότι η μητέρα ή ο πατέρα έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, και σα το ας. λέω απόλυτα ξεκάθαρα. Και το λέτε να, αυτό και μετά με τη συνάντησή σα. Και αν θέλετε. Και αν θέλετε ε, έχω και ένα ένστικτο. Ωραία. Άρα, αν, αν προκύψει, λοιπόν, θα αναλάβετε την υπεράσπιση του. Αυτό λέτε. Όχι. Εγώ πιστεύω, επειδή τον ξέρω τον κύριο Άς... Λίτρα τόσα χρόνια και δεν θέλω να το πει ο άνθρωπο αυτό, αλλά επειδή τον έχω παρακολουθήσει στι συνεντεύξει του, έχει πει α, και το έχει δηλώσει ότι σε εγκλήματα παιδιών, υποθέσει εγκλημάτων παιδιών δεν τι αναλαμβάνει. Άρα, από αυτό συμπεραίνω ότι ο κύριο Λίτρα δεν θα αναλάβει αυτή την υπόθεση. Εγώ... δεν είναι. Σα, σα, σα εξηγώ, εάν προκύψει μηχανισμό που έχει γίνει δολοφονική ενέργεια, που ήδη σα λέω, επαναλαμβάνω, το έχω πει δέκα φορέ, έχουμε δύο ιατροδικαστικέ. Έχω μιλήσει σχεδόν με όλου του ιατροδικαστέ στην Ελλάδα. Ναι. Εγκληματική ενέργεια με δύο ιατροδικαστικέ δεν είναι δυνατό να υπάρχει.